Μεγάλη συζήτηση έγινε για τον τρόπο του θανάτου του Ιωάννη Μεταξά, όπως αργότερα και για το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, των δύο ηγετών της νίκης στον πόλεμο με τους Ιταλούς. Η συζήτηση τροφοδοτήθηκε από το γεγονός ότι για τους δύο ηγέτες δεν υπήρξαν νεκροψίες. Όμως, όσα ακούστηκαν, δεν κατέστη ποτέ δυνατό να αποκτήσουν αποδείξεις και πραγματική τεκμηρίωση. Στις 18 Ιανουαρίου είναι η τελευταία καταγραφή στο ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά. Είναι οι συναντήσεις του που έχει με τους Άγγλους. Δύο μέρες μετά είναι άρρωστος. Έχει πυρετό, υπάρχει ένα απόστημα εσωτερικό στο λαιμό του. Η ασθένειά του θα καταλήξει στο θάνατο στις 29 Ιανουαρίου. Μα από τα λεμάκια του να πεθάνει ένας αρχηγός κράτους. Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, που ήταν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Μεταξά, ο πανίσχυρος τότε υπουργός ασφαλείας, όταν ρωτήθηκε κάποτε για αυτές τις συνθήκες του θανάτου του Μεταξά, είπε χαρακτηριστικά ότι εάν είχαμε βάλει το Μεταξά σε ένα νοσοκομείο τρίτη θέση, θα είχε ζήσει. Μήπως, επαναλαμβάνω, είναι βαριά κουβέντα. Τον πέθαναν οι Άγγλοι για να μην έχουν να κάνουν με αυτόν τον διάβολο μετά την απελευθέρωση. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε καμία ένδειξη, όχι απόδειξη, καμία ένδειξη ή τίποτε άλλο ότι ο θάνατος του Μεταξά ήταν μη φυσιολογικός. Η Αγγλία δεν θα ήθελε να μπει σε καθεστωτικές, πολιτικές ή άλλες περιπέτειες σε μια χώρα που φαινόταν αρκετά σταθερή ακόμα, ήταν ακόμη δεν είχε προκύψει τα πλήρη αδίέξοδα, δηλαδή περιμένανε ότι οι νέες επιθέσεις τότε πελαίνει, ότι πιθανόν θα δίνανε τη λύση, δεν ήταν τελείως απελπιστική κατάσταση στο μέτωπο. Στις 29 Ιανουαρίου πεθαίνει ο Μεταξάς, κατά την άποψή μου, από τότε η Ελλάδα χάνει την εθνική της ανεξαρτησία. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν παραχωρήσεις λόγω του πολέμου στους Βρετανούς μέχρι τότε, αλλά από εκεί και ύστερα πια είναι σχεδόν η παράδοση στον Βρετανικό παράγοντα. Το σπίτι έχει γεμίσει κόσμο. Ο Ιωάννης Μεταξάς έχει εκτεθεί ακριβώς σε αυτό το χώρο, στη μέση του σαλονιού. Και η κηδεία του θα ξεκινήσει από εδώ για να φτάσει στο πρώτο νεκροταφείο. Ήτανε μια βροχερή μέρα. Όλος ο δρόμος από την Κηφισιά μέχρι τη Μητρόπολη και από εκεί μέχρι το νεκροταφείο είναι γεμάτη κόσμο που κλαίει. Στην κηδεία του Μεταξά εγώ παραβρέθηκα. Ήμουν στον κόσμο που εννοείται. Ήμουν από εκείνους που με τίποτα δεν πήγαινα και δεν ήθελα. Παραβρέθηκα και παραβρέθηκε πολλοίς κόσμος τέτοιος. Γιατί πραγματικά είχε εκφράσει, όπως είπα, μια δεδομένη στιγμή κρισιμότατη για την Ελλάδα, το λαϊκό αίσθημα. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι είναι μια θαυμάσια στιγμή για τον ίδιο. Πέθανε στον κολοφόνα της δόξας του. Αν ζούσε, πιθανόν θα έβλεπε το διχασμό και θα έβλεπε όλα αυτά που ακολούθησαν. Ο θάνατος Μεταξά ήταν ένα μεγάλο σοκ. Δηλαδή, ο Μεταξάς ήταν πολύ τυχερός.
διότι συνέδεσε το όνομά του με το όχι, συνέδεσε το όνομά του με τη νίκη, τη μοναδική του ελληνικού στρατού στην Αλβανία, και πέθανε σε μια κορύφωση νίκης. Έγιναν μνημόσυνα σε διάφορες εκκλησίες, έτσι. Και εμείς πήγαμε σε μια εκκλησία, όχι στην Πρωτεπιτρόπολη, μια άλλη πιο μικρή, στην Τρίπολη, έτσι. Την ώρα λοιπόν του μνημοσύνου, ο κόσμος έκλαιγε τόσο γοερά, ώστε από τη μία εκκλησία στην άλλη άκουγες τα κλάματα. Έκλαιγε όλη η πόλη για τον Μεταξά.